Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνει το Τμήμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφάλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας. Δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι που για τέταρτη χρονιά βρισκόμαστε μαζί με ενενεργία και αναποστρατεία στελέχη και τις οικογένειές τους. Βρισκόμαστε μαζί με νέους που υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στους χώρους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πέρσι, η πανδημία δεν μας επέτρεψε να βρεθούμε ξανά, να διασκεδάσουμε μαζί, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε, το αντίθετο θα έλεγα, μας έθεσε σε μεγαλύτερη εγρήγορση σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αναφέρομαι στις παρεμβάσεις που έκανε η κοινοβουλευτική μας ομάδα προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματά σας, αλλά και να απαιτήσει συγκεκριμένες λύσεις από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια το κόμμα μας κατέθεσε στη Βουλή συνολικά 250 ερωτήσεις. Αναδείξαμε τα προβλήματα που έφεραν στο προσκήνιο οι συνδικαλιστικές σας οργανώσεις. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών, η ΠΟΛ, αλλά και οι άλλες ενώσεις των πυροσβεστών, των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Προσπαθήσαμε να μην αφήσουμε απ' έξω κανένα πρόβλημα. Από τις απλήρωτες υπερορίες, τις μεταθέσεις, τον εξοπλισμό, μέχρι την υγειονομική σας περίθαλψη και άλλα σημαντικά προβλήματα. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω αυτό που κι εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι μόνο ο συλλογικός αγώνας, μόνο η συλλογική διεκδίκηση φέρνει κάποια αποτελέσματα. Μόνο η δημοσιοποίηση του προβλήματος μπορεί να φέρει κάποια λύση. Το όπλο σας είναι τα σωματεία σας, όπως άλλωστε και εσείς λέτε. Γι' αυτό ενισχύστε τα ακόμη περισσότερο. Συμμετέχετε ακόμα πιο ενεργά στα σωματεία σας. Βεβαίως, το ενδιαφέρον του ΚΚΕ προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και τις οικογένειές τους δεν αποδεικνύεται μόνο με τις εκδηλώσεις μας, αυτές τις συναισθιάσεις, τις ερωτήσεις των βουλευτών μας στη Βουλή. Γιατί σε αυτές έρχονται να προστεθούν και οι επισκέψεις του κόμματος σε φυλάκια, σε μονάδες στα σύνορα, σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πυροσβεστικούς σταθμούς, σε αστυνομικά τμήματα και σε χώρους του λιμενικού σώματος. Αλλά αυτό δείχνουν και οι δεκάδες συναντήσεις με τα διοικητικά συμβούλια και τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, μονίμων, απόστρατων, αλλά και πολιτικού προσωπικού. Το κόμμα μας, με όλες αυτές τις δράσεις, ασκεί πίεση προς τις κυβερνήσεις, ώστε να επιληθούν διάφορα προβλήματα. Φυσικά, όμως, δεν αρκεί μόνο αυτό. Θεωρούμε ότι τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους, καθώς και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Έτσι, μόνο κι εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεπικουρούμε από την πλευρά μας τις διεκδικήσεις σας. Τελικά, η δραστήρια συμμετοχή, όσο γίνεται περισσότερων στελεχών στα σωματεία, είναι ο δρόμος για προώθηση της διεκδίκησης των αιτημάτων όλων σας. Διαχρονικά, επίσης, το κόμμα μας, απευθυνόμενο προς τους φαντάρους, τους στρατευμένους νέους μας, τους καλεί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να σταθούν άφοβα απέναντι στο ΝΑΤΟ, τις βάσεις του, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Στις μέρες μας που μένεται ένας ακόμα ιμπεριαλιστικός πόλεμος, το καθήκον αυτό για τους νέους μας, όπως και για όλο το λαό, έχει γίνει επιτακτικό. Φίλες και φίλοι, το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, αυτό το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα δηλαδή που ζούμε, οι κυβερνήσεις του δεν επιτρέπουν, εμποδίζουν με κάθε μέσο που έχουν να μπουν στο επίκεντρο της προσοχής και τελικά να ικανοποιηθούν οι μεγάλες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στο επίκεντρο βρίσκεται μόνιμα η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, στο βωμό της οποίας θυσιάζονται όλες οι δικές μας ανάγκες. Το έχουμε ζήσει άλλωστε. Αυτός που πληρώνει το μάρμαρο σε κάθε περίπτωση είναι ο λαός. Δεν του φτάνουν τα όσα πέρασε με την οικονομική κρίση, με τα μνημόνια, με τους εκατοντάδες αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους, προκειμένου δήθεν πάλι ο λαός να βγει σε κάποιο ξέφωτο ανάπτυξης. Δεν του φτάνουν τα όσα πέρασε και περνάει σε συνθήκες μια σχετικά μικρής ανάκαμψης που ακολούθησε. Ήδη υφίσταται εκτείναξη της ακρίβειας σε καύσιμα, σε ρεύμα, σε μια σειρά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Υφίσταται ακόμα πιο βαθιά ενεργειακή φτώχεια, αλλά και νέα χτυπήματα σε δικαιώματα. Τώρα του λένε πως πρέπει να πληρώσει και το τίμημα της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο. Έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο, μια εισβολή της Ρωσίας, την οποία από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε απερίφραστα. Ο λαός της Ουκρανίας που χάνει τις ζωές του, τα παιδιά του, το σπίτι του, που ξεριζώνεται από τον τόπο του, έχει την αλληλεγγύη μας. Γιατί αυτός ο λαός έχει στην κυριολεξία μετατραπεί σε σάκο του μπόξ ανάμεσα σε αδίστακτους ιμπεριαλιστές. Από τη μια η Ρωσία με τους συμμάχους της, από την άλλη το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί λύνουν τους ανταγωνισμούς τους πάνω στις πλάτες του λαού της Ουκρανίας για το μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, των εδαφών, του εργατικού δυναμικού, των αγωγών και των δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, των αγορών. Αυτά τα δύο στρατόπεδα που εκπροσωπούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εδώ και χρόνια επιτίθενται στον Ουκρανικό λαό για να αρπάξουν τον πλούτο της χώρας του. Μιας χώρας που κατέχει σημαντική γεωστρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, έχει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες λόγω και της σοσιαλιστικής κληρονομιάς της, έχει πλούσια, τεράστια καλλιεργήσιμα εδάφη και κυρίως ένα σπάνιο και άφθονο ορυκτό πλούτο. Αυτό τον πλούτο ο σοσιαλισμός τον είχε θέσει για δεκαετίες στην υπηρεσία της ευημερίας του λαού, που ζούσε αδερφωμένος, ειρηνικά, κάτω από την ίδια στέγη. Εδώ και 30 χρόνια όμως, μετά την επικράτηση της αντεπανάστασης και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο πλούτος αυτός από ευλογία έγινε κατάρα για το λαό. Αποτέλεσε και αποτελεί το μήλον της έριδος στον ανταγωνισμό ανάμεσα σε αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για το ποιος θα βάλει αυτόν τον πλούτο, την ίδια την Ουκρανία, στη δική του σφαίρα επιρροής. Αυτή ήταν και η καύσιμη ύλη, το έφλεκτο υλικό που οδήγησε στο σημερινό ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Και ας κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα μαζί με τους διάφορους υποστηρικτές του συστήματος. Όλα τα νατοϊκά, όλα τα ευρωενωσιακά ντοκουμέντα και οι αποφάσεις για την ενίσχυση
εντός εισαγωγικών της Ουκρανίας φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή των εκπροσώπων τους. Το ίδιο είχε συμβεί από τις τότε κυβερνήσεις και στην περίπτωση του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας, που σαν αυτές τις μέρες, στις 24 του Μάρτη του 1999, είχαν αρχίσει και οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί που κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες. Μετά από 5 χρόνια από τότε, με την υπογραφή και των ελληνικών κυβερνήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησαν στην Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004 στην Ουκρανία. Πρωτοστάτησαν επίσης αμέσως μετά στο αιματηρό πραξικόπημα του 2014, αξιοποιώντας και στηρίζοντας ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις με στόχο την εγκαθίδρυση φιλικού προς αυτούς καθεστώτος. Επιπλέον, δυνάμωσαν την περικύκλωση της Ρωσίας με επιτόπου στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη, με ασκήσεις πρόβες πολέμου σε στεριά, αέρα και θάλασσα, σε όλο το τόξο από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Από την άλλη, την ίδια περίοδο, η Ρωσία, για τα δικά της συμφέροντα, προχώρησε σε απόσπαση τμήματων της Ουκρανικής επικράτειας, με την προσάρτηση της Κρυμαίας, με την ενίσχυση των ρωσόφωνων αυτονομιστών στις περιοχές του Ντονμπάς. Φίλες και φίλοι, ο κίνδυνος μιας πιο γενικευμένης πολεμικής αντιπαράθεσης είναι σήμερα πιο ορατός από κάθε άλλη ανάλογη κατάσταση. Τα πολεμικά διαγγέλματα προμηνύουν άσχημες εξελίξεις και δεν πρέπει να θεωρούνται απλά φραστικές ακρότητες. Η γενικότερη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά και μια ορατή γενίκευση του πολέμου, δείχνουν τους κινδύνους που επιφυλάσσονται για τον ελληνικό λαό. Γιατί η ελληνική εμπλοκή σε αυτούς τους σχεδιασμούς, στον ίδιο τον πόλεμο, είναι μεγάλη. Είναι η δήθεν αμυντική βοήθεια προς έναν από τους δύο εμπολέμους. Είναι η συμμετοχή ελληνικών φρεγατών, υποβρυχίων στους στολίσκους του Αμερικάνικου και του Γαλλικού αεροπλανοφόρου. Είναι τα ελληνικά F-16 που συνεργάζονται για τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων στις αποστολές τους σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, ειδικά στη Ρουμανία. Είναι τα ελληνικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου που πετούν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, στέλνοντας πληροφορίες για τις ρώσικες ένοπλες δυνάμεις στα ανατοϊκά στρατηγεία. Είναι οι αμερικάνικες βάσεις από τη Σούδα, τη Λάρισα ως την Αλεξανδρούπολη, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τις πολεμικές δραστηριότητες με στόχο τη Ρωσία. Η Ελλάδα με αυτή τη στάση μετατρέπεται σε στόχο. Η κυβέρνηση δείχνει να μην λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα και οι βάσεις που υπάρχουν στο έδαφος της, οι ένοπλες δυνάμεις της και όχι μόνο, είναι στο στόχαστρο της ρώσικης στρατιωτικής μηχανής. 100 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο λαός μας δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις μεγάλες ιδέες για τα κέρδη μιας οικονομικής ολιγαρχίας και κάθε φορά το άδειασμα από τους ιμπεριαλιστές συμμάχους στην κρίσιμη στιγμή. Η καταστροφή και η προσφυγιά χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήταν τότε το αντίτιμο της συμμετοχής της Ελλάδας στον πρώτο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ουκρανική εκστρατεία καταπέτηση αυτών των συμμάχων. Φίλες και φίλοι, οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων, σε άδικους πολέμους, όπως είναι
κάθε πόλεμος ανάμεσα στους ημπεριαλιστές. Γι' αυτό απαιτούμε να σταματήσει κάθε άμεση ή έμεση εμπλοκή στρατιωτικού σώματος ή εξοπλισμού στον ημπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας ή αλλού, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσχημα. Καθήκον όλου του ελληνικού λαού, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των στρατευμένων, είναι να υπερασπίζονται τα σύνορα, την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας, γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση είναι δίκαιος ο αγώνας των λαών. Η παραχώρηση των βάσεων και άλλων υποδομών στους ημπεριαλιστές, η εμπλοκή σε τέτοιους σχεδιασμούς, η ίδια η συμμετοχή της χώρας σε ημπεριαλιστικές συμμαχίες, είτε της Δύσης είτε της Ανατολής, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Είναι μεγάλο ψέμα ότι δήθεν έτσι εξυπηρετείται το συμφέρον του λαού και της πατρίδας. Αντίθετα, η πείρα του λαού και ιδιαίτερα σήμερα νομίζουμε ότι ενισχύει τη θέση του ΚΚΕ ώστε ο λαός να δυναμώσει τον αγώνα του για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσουν οι βάσεις. Νομίζουμε επίσης ότι ο λαός μας είναι απαραίτητο να σκεφτεί, να συζητήσει, να προβληματιστεί και να αποφασίσει για το τι διακυβέρνηση χρειάζεται σήμερα, για να μπορεί ο ίδιος και τα παιδιά του να ζουν χωρίς ανεργία, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους. Και αυτή μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι πρέπει να είναι μια εξουσία, μια διακυβέρνηση, όπου κουμάντο θα κάνει ο ίδιος ο λαός. Φίλες και φίλοι, σήμερα ο αγώνας για να σταματήσει η συμμετοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, συναντιέται με τον αγώνα για τη ζωή τη δική μας, των οικογενειών μας, για άμεσα μέτρα υπεράσπισης του εισοδήματος από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, για κατάργηση φόρων στα καύσιμα και σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για αυξήσεις μισθών, για προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, για μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους και τους ανέργους. Σε ένα τέτοιο αγώνα, το ΚΚΕ δίνει και θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις και καλεί κάθε καλόπιστο εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, να πορευτούμε μαζί. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι και σε όλα, ακόμα και στις λεπτομέρειες. Πρέπει όμως να δώσουμε τα χέρια μας, να βαδίσουμε μαζί στον όμορφο δρόμο του αγώνα για να ανθρωπέψει τελικά ο άνθρωπος. Με ευχές για καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, να περάσουμε όμορφα σήμερα και από αύριο ξανά συναντιόμαστε όλοι στους δρόμους του αγώνα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας, για όλους τους λαούς του κόσμου. Καλή όρεξη, καλή διασκέδαση με τα όμορφα συγκροτήματα και τους σπουδαίους καλλιτέχνες μας. Γεια σας.